post-game. Δίπλα μου ο προπονητής της ΕΘΑ, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Coach, η ομάδα σας σήμερα διαφορετική από την αναμέτρηση με τη Μόνια, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα από νωρίς μείνατε πίσω. Τι πήγε λάθος και δεν μπορέσατε να ακολουθήσετε την ΑΕΛ σήμερα? Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, στον αντίπαλο. Κέρδισε δίκαια. 100%. Εμείς ήμασταν πολύ κακοί στο αμυντικό κομμάτι. Πάρα πολύ κακοί. Δεχτήκαμε στο ημίχρονο 53 πόντους. Κάτι που ήταν εξωπραγματικό, γιατί μας χάλασε και την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Όταν δέχεσαι 53 πόντους, δεν μπορείς να βάλεις 54, ούτε καν 50, να είσαι κοντά στο σκορ. Δεχτήκαμε πολλά ένα αντίον ενός, ενώ το είχαμε σημειώσει από τον Everett και από τον Μάνιγκατ. Μας έκαναν τη ζημιά αυτοί οι δύο παίχτες. Φαίνεται και στα νούμερα που είχαν. Στο ημίχρονο μιλήσαμε διαφορετικά, κάπως καλύτερα, και νομίζω ότι δεύτερο ημίχρονο, αν και τη διαφορά τη μαζέψαμε λίγο. Αλλά ψυχολογία δεν είχαμε. Δεν είμαστε τέτοια ομάδα. Άλλωστε. Και να μπορούμε να βγάλουμε και πολλές λύσεις από τον πάγκο. Πάντως παλέψαμε καλύτερα από το σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Δεν δεχτήκαμε τόσο εύκολα καλάθια. Σίγουρα νομίζω ότι η ΑΕΛ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο 1-1. Είχαμε με τον αντίπαλο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ξαναπαίξει έτσι. Και νομίζω ότι κερδίσανε δίκαια, γιατί μας χτυπήσανε στο ISO game, στο isolation δηλαδή, που εμείς δεν είχαμε λύσεις εκεί. Νομίζω ότι αυτό έκανε και το παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Είμαστε μια νέα ομάδα. Είχαμε και τραυματισμούς και έχουμε και τραυματισμούς. Θα παλέψουμε μέσα στο γήπεδο, αρχές γενομένης, να αλλάξουμε λίγο την εικόνα μας την Παρασκευή που παίζουμε home, να ετοιμάσουμε το παιχνίδι, γιατί από την έδρα αντλούμε δύναμη και γενικά είμαστε καλύτερα σε ψυχολογία στην έδρα και νομίζω ότι τα νέα παιδιά παίζουν καλύτερα στην έδρα κλπ. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτή είναι το θέμα, να πηγαίνουμε, να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Φέτος κερδίσατε από, μετά στο επόμενο αγώνα ήσασταν πίσω σε απόδοση, συνέχεια κερδίσατε Ομόνια, μετά ήρθα στη Λεμεσό. Βλέπετε μια σκαμπανέβασμα στην ομάδα, είναι κάτι που θα δουλέψετε? Και σε συνέχεια της ερώτησης, σε ποιο τομέα θα επικεντρωθείτε για βελτίωση στη συνέχεια της σεζόν? Πάντα δουλεύουμε και αυτοί που είμαστε, εγώ δεν έχω παράπονα, τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Τώρα, όταν παίζεις με μια ομάδα που έχει ταλέντο σε αυτό, γιατί αυτό είναι ταλέντο, αυτό είναι ικανότητα. Αυτό που κάνει η ΑΕΛ με τον Everett και με τον Μάνιγκατ είναι ικανότητα και ταλέντο. Είναι καλοί παίχτες και είναι καλοί στο ένας-ένας. Το είχαμε πει αυτό το πράγμα και στο open court και στο fast break και στο isolation. Αυτό από εκεί πέρα είπαμε κάπως να καλύψουμε μερικά πράγματα. Δεν πέτυχε. Έτσι είναι στο μπάσκετ. Δεν δουλεύουμε. Δουλεύουμε καλά. Δεν έχω παράπονο. Δουλεύουμε καλά. Απλά ήταν μια ομάδα διαφορετική από εμάς σε στυλ. Και μας χτύπησε εκεί που είχαμε την αδυναμία. Την Παρασκευή είναι ένας άλλος αντίπαλος και θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι έτσι διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ.